Μεγάλες πυρκαγιές μένονται, κυρίες και κύριοι, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η νύχτα που πέρασε ήταν εφιαλτική για Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Ροδόπη και Βιωτία. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, αλλά οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών. Από το πρωί, μάχοι με τις φλόγες δίνουν και στον Ασπρόπυργο. Οι συνάδελφοι του Action 24 είναι σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Συνδεόμαστε ζωντανά με την Κατερίνα Καλεντερίδου και την Αλεξανδρούπολη, όπου φλέγεται για τέταρτη ημέρα, τον Θανάση Μαριόλα, ο οποίος είναι στο χωριό Σώστης της Ροδόπης, την Αλεξάνδρα Μερακλίδη, η οποία βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, αλλά και τον Δημήτρη Κρικέλα, καθώς την μάχη της μεγάλης πυρκαγιάς της Αλεξανδρούπολης έχουν ρηχτεί από την πρώτη στιγμή και οι ένοπλες δυνάμεις. Πάμε αμέσως στην Αλεξάνδρα Μερακλίδη και στον Ασπρόπυργο, όπου εκεί μένεται μεγάλη πυρκαγιά από νωρίς το πρωί. Αλεξάνδρα, σε αρκούμε. Βρισκόμαστε στην περιοχή Λάγα Κατσάρη. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, ακόμα υπάρχουν μικροαιστείες φωτιάς που καίνε. Βλέπετε τους πυροσβέστες. Έχουν έρθει με τη μάνικα από νωρίς το πρωί και έχετε αριστερά-δεξιά βλάστηση. Μαύροι καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή, ενώ απευθύνεται έκκληση στους κατοίκους να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα του σπιτιού τους, καθώς οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα αποπνιτικές. Σε τρία μέτωπα εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η φωτιά στην περιοχή Λάγα Κατσάρη. Αμμουδιές και νέα ζώη. Η πιο δύσκολη από τις τρεις περιοχές είναι η περιοχή που βρισκόμαστε, Λάγα Κατσάρη, καθώς έχουμε αναζωπηρώσεις και να πούμε ότι έχει σταλθεί και μήνυμα εκένωση 112 στους κατοίκους. Οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί. Νωρίτερα κάηκαν 5 αποθηκευτικοί χώροι, ενώ πυροσβέστες δίνουν μάχη να μην καούν τα κοντέινερ στις βιομηχανικές περιοχές. Υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ανέμου αλλά και της φωτιάς. Οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί, καθώς έχει κοινωθεί και το πάρκινγκ του νοσοκομείου Θριάσιμο. Από νωρίς το πρωί για την κατάσβεση έχουν έρθει 72 πυροσβέστες, 27 οχήματα της πυροσβεστικής και 2 ελικόπτερα. Ενώ συχνά βλέπουμε τα ενέργεια μέσα που έρχονται και ρίχνουν φωτιά. Τέλος, να πούμε ότι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος είπε ότι αυτά τα φαινόμενα είναι σχεδόν καθημερινά και ότι και χθες έπιασε φωτιά και ότι αυτό οφείλεται στην καύση ελαστικών αλλά και τις βλάσεις που έχουμε, όπως μπορείτε να δείτε. Η κατάσταση δεν βελτιώνεται ώρα με την ώρα, καθώς έχουμε, όπως μπορείτε να δείτε τώρα, όλα είναι μαύρα, είναι απομνητικά και οι πυροσβέστες προσπαθούν από νωρίς το πρωί και οι κάτοικοι, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, έχουν βγει εδώ πέρα και ρωτάνε τι γίνεται. Η κατάσταση είναι απομνητική, η φωτιά δεν σβήνει. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα που μας στέλνεις, γιατί από νωρίς το πρωί, να πούμε ότι βρίσκεσαι εκεί στο πύρινο μέτωπο του Ασπροπύργου, Αλεξάνδρα, και κάνεις ρεπορτάζ. Έχει καεί και μία αποθήκη στη βιομηχανική ζώνη, έχει παραδοθεί στις φλόγες και γι' αυτό εστάληκε το μήνυμα από το 112, όπως μας είπες πριν από λίγο, να μείνουν οι κάτοικοι του Ασπροπύργου, να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Και είναι χαρακτηριστική η εικόνα που μας στέλνεις, καθώς πραγματικά έχει τυλιχθεί η περιοχή σε πυκνούς καπνούς. Έχει ισχυρούς ανέμους, η κατάσταση είναι απογνητική και καλό είναι, όπως είπαμε, να κλειστούν στα σπίτια τους και να προσέχουν και οι οδηγοί να μην κυκλοφορούν, καθώς οι περισσότεροι δρόμοι και η έξοδος 4 στην Αττική Οδό έχει κλείσει. Όπως βλέπετε, οι πυροσβέστες είναι ακόμα εδώ πέρα. Και υπάρχουν κάτοικοι εκεί της περιοχής, οι οποίοι, αν και έχει δοθεί εντολή εκένωσης, βλέπουμε εκεί ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και αυτοί να βοηθήσουν εθελοντικά, όπως κάνουν άλλωστε οι περισσότεροι κάτοικοι των περιοχών που πραγματικά ταλαιπωρούνται με τις πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Μένουν εκεί για να βοηθήσουν όσο μπορούν να σώσουν και αυτοί τις περιουσίες τους. Και όπως μπορείτε να δείτε, και αυτή τη στιγμή τώρα περνάνε εναέρια μέσα για να ρίξουν νερό. Οι άνεμοι είναι πάρα πολύ ισχυροί και ελπίζουμε από ώρα σε ώρα να έχουμε μια καλύτερη εικόνα να σας μεταφέρουμε. Και πόσο δύσκολο είναι και το έργο των εναέριων μέσων με αυτό τον πυκνό καπνό, πραγματικά. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Μένεις βέβαια στο σημείο. Για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Πάμε τώρα.